Κοίταξε, το ΠΑΟΚ Άρης στην αρχή του πρωταθλήματος έχει μια βοητεία, αλλά εγώ το ήθελα προς το τέλος του πρώτου γύρου. Το ήθελα προς το τέλος του πρώτου γύρου για να έχει ρολάρει η ιστορία, να είναι πάνω ΠΑΟΚ, πάνω Ολυμπιακός και να έχει αξία το παιχνίδι περισσότερο. Όχι ότι τώρα δεν έχει. Βλέπω ότι πίσω από το center for στον Άρη η τριάδα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να ανησυχεί τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ο ανεβασμένος Ευβασίδης οπωσδήποτε και το γεγονός ότι έχουν φύγει οι Φλόρι, ο Τόνσο, ο Μάρτινς και έχουν μπει ο Ντεγκινή, ο Ευβασίδη και διάλεξε τον Τίτο και να είναι πολύ καλός. Δέσανε με το Σάσα στα αγωνιστικά χαφ και γενικά ο Άρης στα χαφ, το χαφό εξτρέμ, υλικό του είναι αρκετά καλό. Επίσης να πω ότι η άμυνα του δένει με τον Τερζή, δεν το ξέρω το παιδί τι δουλειά έχει κάνει, αλλά νομίζω ότι σαν κατάσκοπος ξέρει καλύτερα τον ΠΑΟΚ από οποιοδήποτε ξέρω από πολλοί τα ερχόταν. Και απ' την άλλη έχει έναν ΠΑΟΚ ο οποίος μπροστά έχει ικανότητα στο σκοράρισμα και από την πίσω γραμμή και πολύ καλός και πολύ καλός στα χτυπήματα της μπάλας, στον αέρα ειδικά ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι ο Άρης κινδυνεύει να φάει γκολ στον αέρα και ο ΠΑΟΚ κινδυνεύει να φάει γκολ χαμηλά από τον άξονα σε αντιπίθεση ή στο μεγάλο χώρο. Τα χάφη του ΠΑΟΚ είναι για τον Μπούτσο, όπως ακριβώς το λέω κύριο λεπτό, και έχει και σε κακή ψυχολογία τον Πασχαλάκη, ο οποίος είχε ένα χωρισμό με μια γυναίκα και τον πήρε λέει από κάτω. Εγώ διαφωνώ, αλλά η ψυχή του καθενός είναι μοναδική για τον κάθε άνθρωπο. Πώς νιώθει, πώς αντιλαμβάνεται ένα γεγονός ένας άνθρωπος, πώς το αντιλαμβάνεται ένας άλλος. Λοιπόν, εγώ είμαι στην ψυχή του Πασχαλάκη, μπορώ να το βλέπω αστείο και αυτό το βλέπω πολύ σοβαρό. Και να αυτοκτονήσει για κάτι το οποίο εγώ θα γελούσα και το αντίθετο. Φαίνεται ότι το παιχνίδι θα έχει γκολ. Εγώ θα είμαι στο 2 έως 3. Πλησιάζει τις δύο μονάδες. Ένα ποντάρισμα είναι αυτό. Ένα άλλο ποντάρισμα είναι ότι θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Δείχνει ότι και ο ΠΑΟΚ έχει τα χέρια να φάει γκολ και έχει τα χέρια να βάλει γκολ. Οπότε και το γκολ μεμονωμένα είναι μια άλλη ωραία προσέγγιση. Να πω επίσης ότι σε αυτό το παιχνίδι μεγάλο ρόλο θα παίξει εάν το πρώτο 25 λεπτό προηγηθεί ο ΠΑΟΚ. Αν ο ΠΑΟΚ προηγηθεί στο πρώτο 25 λεπτό, θα βγαίνουν όλα μια χαρά. Αν δεν το κάνει και κρατήσει ο Άρης, πιθανόν, όσο περνάει ο χρόνος και όσο κυλάει ο χρόνος, τα αποτελέσματα πιστεύω ότι θα πάνε υπέρ του Άρη. Δηλαδή, όσο ο ΠΑΟΚ δεν βάζει γκολ ή όσο δεν έχει το αποτέλεσμα, την νίκη, όσο κυλάει ο χρόνος, ο Άρης, αν είναι έξυπνος, θα μπορεί να χτυπήσει στην τριάδα του και με τον Ιντέγε, ο οποίος δεν μου λέει τίποτα, να χτυπήσει σε αντιπιθέσεις και σε μεγάλους χώρους. Βλέπω πολλά κόρνερ, ιδιαίτερα στο πρώτο 25 λεπτό, εκεί που ο ΠΑΟΚ λογικά θα πιέσει, θα γίνουν φάσεις σέντρες αυτό κτλ. Οπότε πιστεύω ότι θα έχουμε πάνω από 7, πάνω από 8 κόρνερ στο παιχνίδι και πιστεύω στην κόκκινη κάρτα. Άρα έχουμε κόκκινη κάρτα, πολλά κόρνερ, over 8, goal, 2-3 goal. Είπαμε κάτι άλλο. Αυτά!